Να ξεκινήσω με τη χθεσινή επίσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αναγκαστήκαμε εκ των πραγμάτων, επειδή έχει αργήσει πάρα πολύ αυτή τη φορά να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις επιδοτήσεις μέσω στο ΟΖΑ, στα κίνητα τα οποία υπάρχουν. Και αναγκαστήκαμε και πήγαμε στο Υπουργείο χθες. Μαζεύτηκε ο Υπουργός κ. Ραχοβίτης. Επικαλέστηκε διάφορους λόγους για την αργοπορία. Εμείς τονίσαμε ότι πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων και πραγματικά το πραγματοποίησε αυτό και μπράβο του. Εντάξει, παρόλη την αργοπορία, ότι θα ξεκινήσω από χθες. Έγινε χθες, ξεκίνησε, άνοιξαν ήδη οι πύλες και αυτή τη στιγμή υποδεχόμαστε αιτήσεις. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε αιτήσεις. Βέβαια, θέλω να πω ότι το διάστημα το οποίο υπάρχει είναι 15 Μαΐου. Πόσο καιρό καθυστέρησε σε σχέση με άλλες? Νομίζω ένα μήνα, περίπου. Τεράστια διαφορά, ναι, γιατί μιλάμε για ένα ποσό ύψους γύρω στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της ελληνικής γεωργίας και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το βλέπουμε. Υπολογίζουν σε αυτά κιόλας. Σαφέστατα υπολογίζουν οι αγρότες οι οποίοι περνάνε αυτή τη στιγμή τη χειρότερη περίοδο η οποία έχουν περάσει ποτέ από τον εμφύλιο πόλεμο και μετά. Είναι πραγματικά έτσι. Γιατί οι ανάγκες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και τα έσοδα έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η επίσκεψη τελείωσε στο Υπουργείο. Ξεκίνησε με το καλό σήμερα. Ξεκινάμε και υποδεχόμαστε αιτήσεις. Δεν ξέρω τι διαδικασίες βέβαια για οριστικοποίηση κτλ. Αλλά νομίζω ότι προχωράμε. Θέλω να πω ότι καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει στα ΚΙΔ της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και Άτου, όπου θα εξυπηρετηθεί και να είναι σίγουρος ότι οι δηλώσεις οι οποίες θα υποβάλει για να πάρει την επιδότηση είναι 100% εγγυημένες. Εδώ υπάρχει και κάτι καινούριο αυτή τη φορά. Το είχαμε δει και από τα προηγούμενα χρόνια και είχαμε κάνει διάφορες προσπάθειες. Αναγνωρίζω στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνάνε οι αγρότες, οι τιμές τις οποίες θα πληρώσουν οι αγρότες και αποφάσισε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών για του, θα είναι το μίνιμουμ 20 ευρώ και το μάξιμουμ 50 ευρώ. Τελείωσαν τα 100, τα 200, τα 300. Γιατί εμείς, ανεξαρτήτως και τι πλήρωναν παλιά, σε μια δήλωση μεγάλη μπορεί να πλήρωναν 200-300 ευρώ, αυτή τη φορά το πλαφόν είναι 50 ευρώ. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό και προσθέτως θέλω να πω. Είναι μια πολύ καλή κίνηση για τους αγρότες της περιοχής, πραγματικά δοκιμάζω. Το οποίο επανειλημμένα στην αγωγή Νικοραστικός, νομίζω το οφείλουμε στους αγρότες της περιοχής μας και εμείς κάνουμε αυτό και ζητάμε για τους αγρότες της περιοχής μας να συμπαρασταθούν σε αυτό το οποίο κάνει, σε αυτό το έργο που κάνει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών για του. Εμείς απασχολούμε κόσμο πολύ. Κινούμε την αγορά στο για του. Ασχολούμαι γύρω στα 30 άτομα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, 30 οικογένειες δηλαδή. Πιστώνουμε, μιλάμε για χιλιάδες αγρότες. Αγοράζουμε πλέον προϊόν, λάδι, λεμόνια, σταφίδες. Και νομίζω ότι μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε για καλύτερες ημέρες. Βλέπουμε ότι τελικά έχετε μπει σε μια διαδικασία από την αίτηση και την ασφάλιση μέχρι και την ασφάλιση. Μέχρι και τη διάθεση των προϊόντων. Δηλαδή, μια πλήρη. Καθαρίζετε όλη τη σειρά για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με την γη. Ναι. Αυτό δείχνει βέβαια κιόλας το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο. Σαφέστατα υπάρχει ανάγκη. Όσο ποτέ άλλοτε. Είναι ενημερωμένοι οι αγρότες μας, κύριε Παπαξή. Κοιτάξτε, υπάρχει νέα γενιά των αγροτών, η οποία σήμερα μέσα από τα. Ενημερώνεται μέσα από τα site περισσότερο. Εντάξει. Και είναι και άνθρωποι οι οποίοι τρίβονται πιο εύκολα και είναι πιο εύπλαστοι γενικά. Υπάρχει και μια παλιά γενιά αγροτών, η οποία σαφέστατα δεν ενημερώνεται τόσο πολύ. Και η σημασία της ενημέρωσης είναι μας πείτε, γιατί βλέπουμε ότι κάνετε πολύ συχνά ημερίδες. Ναι, νομίζω ότι και με τις ημερίδες, αλλά και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θέλουμε να δώσουμε στους αγρότες το νόημα του τι κάνει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, το τι πρέπει να κάνουν οι αγρότες. Και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό. Εδώ θέλω να αναφέρω και αυτό με λυπεί ιδιαίτερα, αλλά για να το γνωρίζουν και οι αγρότες της περιοχής μας, ότι κάνουμε και μία διαφήμιση για αυτή την προσφορά που κάνουμε στους αγρότες. Που είμαστε υποχρεωμένοι να την κάνουμε. Τον 20 και 50 ευρώ. Είναι παροχή υπηρεσίας, την οποία εμείς αυτή τη στιγμή το βλέπουμε ότι πρέπει να την κάνουμε έτσι για να τους βοηθήσουμε. Μια ομάδα συνεταιριστών εντός εισαγωγικών με επικεφαλής τον πρόεδρο ενός γνωστού συνεταιρισμού εδώ, του συνεταιρισμού Κιάο Τραγάνας, ο οποίος είναι και μέλος της Ένωσης, με ορισμένους υπαλλήλους και συνεπικουρούμενοι και από εν όψη κιόλας των εκλογών
από δημοτικούς συμβούλους υποψήφιους και από αντιδημάρχους, έχουν προχωρήσει σε μια λησαλέα επίθεση εναντίον της ένωσης να κατεβάσουν το πανό τα οποία διαφημίζουν αυτή την προσφορά που κάνουν στους αγρότες, εντάξει, με σκοπό να μειώσουν την προσέλευση των αγροτών και να μην γνωρίζουν οι αγρότες ότι πραγματικά στην ένωση του το πλαφόν είναι 50 ευρώ και 20 ευρώ. Αυτό είναι πραγματικά πολύ λυπηρό, είναι αντιαγροτικό και πιστεύω και καλό τον περισσότερο κόσμο των αγροτών, ο οποίος αυτή τη στιγμή υποφέρει, να το δει και να εκτιμήσει. Και αυτούς τους ανθρώπους νομίζω ότι πρέπει να τους βάλει στη θέση που πρέπει να τους βάλει. Αυτό το εκφράζω και σαν παράπονο, ότι δεν είναι δυνατόν να είσαι αγρότης, ζούμε σε ένα ελεύθερο ανταγωνισμό και να μην επιτρέπεις στον άλλον να ανταγωνιστεί και να δώσει μια καλύτερη τιμή στους αγρότες της περιοχής μας, οι οποίοι το 20άρικο, το 50άρικο πραγματικά είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Με αυτό που πληρώνουν το φαγητό της ημέρας και κοιτάζουν, επειδή ίσως σκέπτονται να κερδοσκοπήσουν, ότι κατεβάζοντας τα πανό, κατεβάζοντας και βρίζοντας την ένωση, ότι θα πετύχουν, νομίζουν το αντίθετο. Αυτό ίσα ίσα. Αυτά λείπουν στην κόντρα που υπάρχει μεταξύ. Ναι, το κόντρα. Και είναι προσωπικά, αλλά αυτά τώρα δεν πρέπει να μπαίνουν να βλάπτουν. Νομίζω το λάθος που κάνουν. Αυτό το γεγονός ότι λέτε ότι από εκεί προέρχεται αυτός ο πόλεμος. Κοιτάξτε, και να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Υπάρχει εδώ, έτσι, για να κάνω μια ιστορική αναδρομή, υπάρχει μια ομάδα συνεταιριστών η οποία χάρηκε πάρα πολύ όταν κινδύνευσε η Ένωση από αυτούς τους ανεκδίκητους υπουργούς, από αυτήν την ανεκδίκητη βουλευτήνα εδώ με την τροπολογία που διακατέστησε στη Βουλή, ή σαν αυτοί οι οποίοι θέλανε για τον αγροτικό συνεταιρισμό στη Μάγκα στο 1 εκατομμύριο να το χαρίσουμε. Αν αυτά τα πράγματα συνάδουν με τη λογική, εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι είναι οι ίδιοι οι οποίοι σε καθημερινή βάση σκέπτονται πώς θα κλείσει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κιάτου. Αυτό νομίζω ότι είναι όνειρο εθρείας νυχτός. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κιάτου ενδυναμώνεται συνέχεια, απασχολεί κόσμο, πιστώνει αγρότες, προσφέρει καλύτερες ποιοτικές υπηρεσίες στον κόσμο και φθηνότερες. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και νομίζω ότι απέναντί τους θα βρουν και όλο τον αγροτικό κόσμο, και αυτό το έδειξε περίτερα νομίζω και η τελευταία συγκέντρωση, η οποία κάναμε πριν από 3 εβδομάδες. Να πάμε και σε αυτό. Ρωτήστε από τότε έχουμε κανένα νέο. Κοιτάξτε. Βλέπουμε κάποιες ανακοινώσεις στα σχολεία, ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ότι βλέπουν τι μπορούν να κάνουν. Ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ δεν μιλάει ποτέ την ταμπακέρα. Για να πούμε την αλήθεια στον κόσμο, εγώ πιστεύω ότι τα χρήματα όλα τους τα έχουν πάρει. Είναι άφραγγοι μας στον ΕΛΓΑ. Έτσι πιστεύω εγώ. Εικάζω. Τα χρήματα τα δικά σας είναι αυτά. Τα δικά μας χρήματα φυσικά είναι αυτά. Και κατά τα άλλα λέμε μπαρούφες, λέμε ψέματα. Αλλά δυστυχώς για αυτούς οι οποίοι λένε ψέματα, νομίζω ότι έχει κοντά ποδάρια. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Η αλήθεια πλέον έχει επαληθεί. Ήδη έρχονται μπαίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις στα χωριά τα οποία είχαν προηγηθεί. Κάτι ποσά τα οποία νομίζω ότι είναι για γέλια. Μα το είδαμε ότι είναι πολύ καλά. Κάτι χιλιάρικα, κάτι πεντακοσάρικα. Δηλαδή ο άλλος έχει καταστραφεί και πηγαίνει στον ΕΛΓΑ να πάρει τα χρήματά του κλπ. Και βλέπει μέσα ότι έχουν πει στο λογαριασμό του κάτι ποσά τα οποία, εντάξει, είναι πραγματικά. Εγώ λυπάμαι. Λυπάμαι για την κατάντια του ΕΛΓΑ και έχω πει πολλές φορές. Ένας ΕΛΓΑ, ένας οργανισμός ο οποίος λειτουργεί έτσι, καλύτερα να κλείσει. Αυτό το έχετε ξαναπεί. Το θέμα είναι ότι είναι και μοναδικός ασφαλιστικός οργανισμός για τους αγρότες. Δηλαδή, αν κλείσει και αυτός, μετά οι αγρότες είναι στον αέρα. Νομίζω ότι κάτι τέτοια σκεφτόμασταν παλιά και με τη συντηρητική, με τα αυτοκίνητα. Όταν επιτράπει ο ελεύθερος ανταγωνισμός, οι τιμές της ασφάλειας των αυτοκινήτων κατέβηκαν νομίζω στον αδύρ. Και είναι ωφελούμενοι εκείνοι οι οποίοι πηγαίνουν και ασφαλίζονται. Και στον ΕΛΓΑ εδώ μπορεί να υπάρχει ένας συνδυασμός, να υπάρχει ο ΕΛΓΑ, ο οποίος να λειτουργεί διαφορετικά, αλλά μπορούν να μπουν στο παιχνίδι και σαφέστατα. Γιατί δηλαδή εξορκίζουμε συνέχεια τους ιδιώτες. Βλέπουμε ότι συζητάτε όλο και περισσότερο το ενωσιακό κίνημα. Οι ίδιες ενώσεις λοιπόν θα μπορούσαν να πάρουν αυτό το ρόλο. Κοιτάξτε. Μιλάμε με αγρότες που μπαίνουν στη διαδικασία πραγματικά να το δουν σοβαρά την υπόθεση. Ήδη υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός. Νομίζω ότι έχουν διαμορφωθεί και κατάλληλες συνθήκες και μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο βήμα. Έχει πέσει πάρα πολλές φορές και στο ΣΑΣΟΕ, στο σύνδεσμο τον οποίο έχουμε. Συζητάμε για τέτοια πράγματα, γιατί νομίζω ότι αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα δεν μπορεί να υπάρχει. Έτσι όπως υπάρχει. Ο λόγος που το ρωτάω αυτό είναι γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι ενώσεις
αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες έρχονται και σε ενώσεις με το να μην πληρώνουν. Είναι αλληλένδετα, ναι. Είναι η αλυσίδα αυτό. Να υπάρχουν μεγάλες οφειλές των αγροτών. Στο κάτω-κάτω, αυτό κάνει κατά κάποιον τρόπο την ασφάλιση τελικά η εκάστοτε ένωση. Μήπως τελικά παίρνει και τις. Ήδη εμείς έχουμε κάνει εδώ αρκετές συγκεντρώσεις και με ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες δειλά-δειλά αρχίζουν και μπαίνουν στο παιχνίδι. Αλλά το κράτος δεν τα αφήνει αυτό. Το κράτος δεν τα αφήνει. Είμαστε το τελευταίο σοσιαλιστικό κράτος, πιστεύω, σήμερα σίγουρα με το ΣΥΡΙΖΑ, στον κόσμο. Εμείς είμαστε νέα Σοβιετία. Δηλαδή το να μην σου δίνει δυνατότητα να ασφαλιστείς κάπου αλλού. Να μην σου δίνει δυνατότητα. Άκουσαν. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτά, έτσι, όταν σε φορολογεί. Είναι η ασφάλεια. Είναι η φορολογία. Είναι πολλά πράγματα τα οποία πραγματικά. Τι βλέπουμε, ότι μαζεύουν τα χρήματα από την ενεργή οικονομία για να την κάνουν επιδόματα. Εντάξει, αυτά τα πράγματα επιτέλους, το έχει πάρει και πιστεύω και ο κόσμος, πρέπει να τελειώσουν.